Ο αρμόδιο Υφυπουργός είναι για το ασφαλιστικό. Καλημέρα σα, κύριε Υπουργέ. Σας. Καλημέρα σα. Λοιπόν, ε, είναι σε κρίσιμη φάση, κοντεύουμε κτλ. Πριν πάμε στι καθ' αυτό ειδήσει, μπορείτε να μα πείτε με αυτό που προέκυψε χθε προχθέ και ρωτάει πολλοί κόσμο για το μετοχικό ταμείο ε, των, πολιτικών των πολιτικών υπαλλήλων. Τι έχει γίνει, έχει κόψει το μέρισμα, θα το δώσει αργότερα. Τι ακριβώ έχει γίνει, Γιατί να ξέρω κόσμο. Το μέρισμα αυτό καταβαλόταν ε, μέχρι και πριν από τέσσερα περίπου χρόνια ανατρίμηνο. Ναι. Και επανερχόμαστε σε αυτή τη χρονική διάρκεια, ανατρίμηνο να καταβάλλετε, ξανά. Ενώ τώρα ε, καταβαλόταν κάθε, κάθε μήνα. μήνα. Κάθε, κάθε μήνα. μήνα. Α, και το πάντα ανατρίμηνο. ανατρίμηνο. Γιατί ανατρίμηνο. για ταμιακού λόγου. Θα σα πω πού οφείλεται αυτή η μα η απόφαση. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε, να βάλουμε σε τάξη τα οικονομικά του Μετρικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. Ναι. Είναι κάτι που δεν ξέρουν ίσω οι πολίτε το 32% των εισρωών στο Μεταρχικό Ταμείο μέχρι και το, το 1995 πήγαινε σε δημιουργία αποθεματικών και μόλις το 63-62% καταβαλόταν για το μέρισμα. Yeah. Είχαμε δηλαδή ένα πλεόνασμα yeah. σημαντικό και δημιουργία αποθεματικών. Από το 2004 και μετά, μέχρι το 2012 περίπου, ένας συντελεστής που τέθηκε για τον υπολογισμό του μερίσματος αύξησε τεράστια, σε τεράστια ποσά τη δαπάνη. Με αποτέλεσμα το 2010 να έχουμε 115% των κεφαλαίων να καταβάλλονται για μερικέ μέρε. για τα αποθεματικά. Ε, για τα αποθεματικά. Από το 2014 και μετά καταργήθηκαν όλοι οι πόροι προ το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Όλοι yeah. οι πόροι. Yeah. Όλοι. Yeah. Δηλαδή, ό,τι δαπάνη υπήρχε. Έσοδο δηλαδή για του παρόχου προ το δημόσιο, καταβαλόταν ένα μεγάλο ποσοστό για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Αυτό καταργήθηκε. Ναι. Πότε, Είμαστε πότε λοιπόν. Από το 2014. Ναι. Είμαστε... Δεν υπάρχουν έσοδα. Εί... Δεν υπάρχουν έσοδα καθόλου. Ναι. Είναι ότι δίνουν οι ίδιοι οι μερισματούχοι ω ναι. εισφορά. Ναι. Αυτό οδηγεί σε ένα α, α, αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα να καταβάλει μέρισμα κάθε μήνα. Κοιτάζουμε ναι. να δούμε πώ θα οργανώσουμε τα οικονομικά. Τι μα λέει ότι αύριο θα υπάρχει δυνατότητα για να γίνεται και κάθε τρίμηνο. Θα σα εξηγήσω. Είναι μετρημένο το θέμα. Κοιτάζουμε να δούμε ε, ζητήματα αξιώσεων του πολιτικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων από το Δημόσιο Ταμείο από φυλές παλές. Είναι περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είμαστε σε μια διαδικασία ε, διευθέτησης με το Υπουργείο Οικονομικών να έρθουν αυτά τα χρήματα. Είναι πάρα πολλών ετών, πολύ παλαιών ετών που τα έχουμε βρει τα έχουμε ανακαλύψει και θέλουμε να επιστρέψουν στο Μετρικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων αυτά τα χρήματα, είναι ένα αρκετό σημαντικό κονδύλι για το Μετρικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων ναι. αυτό. Η καλύτερη διαχείριση και των ρέπο και των άλλων ποσών που έχει. Τώρα, θα μας Τώρα, δύο λεπτά να, να καταλάβουμε κάτι, γιατί θα μα δώσει στο ασφαλιστικό γενικότερα. Αυτό ανατρίμηνο δεν σημαίνει ότι θα, θα, λοιπόν, θα μειωθούν τα λεφτά λοιπόν, θα ή θα παίρνουν τα ίδια, αλλά ανατρίμηνο. Αυτό έχει Η αναλογιστική μελέτη θα δείξει τι είναι αυτό που θα παίρνουν να παίρνουν. Σύμφωνα Α, με του κανόνε. Μα έτσι πάντα λειτουργούσε το μοντικό ταμείο. Πριν τη περίοδου εκείνη που μπήκε ένα συντηρητή, θα έλεγα για ψηφοθερικού λόγου. Αυξήθηκε αυτό το μέρημα πολύ. Ναι, Πάντω αλλά... δεν, δεν πάει γίνεται... ένα πισωγύρισμα το ότι ξαναγίνεται πισωγύρισμα. Δεν είναι πισωγύρισμα. Είναι μια ε, ε, φρόνιμη από την πλευρά μα διαχείριση του προβλήματο για να μπορέσουμε να δούμε σε ποιο επίπεδο θα πρέπει να διαμορφωθούν τα μερίσματα, με βάση ναι. αναλογιστική μελέτη που πάντα δεν πρέπει να γίνεται. Δεν το χαρακτήριζα εγώ ότι είναι άφρονη ή φρόνιμη, λέω ότι είναι ένα πισωγύρισμα, ότι εκεί που δινόταν κάθε μήνα, τώρα δίνεται κάθε τρεις μήνες. Πρέπει να δοθεί χρόνος, ναι, δεν γίνεται δηλαδή, κάτι που δεν γινόταν ποτέ. Και παλιά και όταν και... οι άλλοι παίρνουν κατά τη στα τι ε, 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 Επειδή υπάρχει μία μόνιμη ε, ε, αντιδικία, στο πω έτσι εντός ο οικών, μεταξύ των δημοσιογράφων και της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση με το δίκιο της πολλές φορές λέει τι φωνάζετε, τι κάνετε, αφού δεν έχετε, αφού δεν έχετε τίποτα στα χέρια σας. Γιατί φαίνεται την καταστροφή. Οι δημοσιογράφοι από την άλλη θέλουν να μάθουν πού πάει η διαπραγμάτευση και είναι μια ευκαιρία να μα τα ξεκαθαρίσετε εσεί σήμερα. Ναι. Ε, τη Δευτέρα έρχονται πάλι τα η Τρόικα, φαντάζομαι, ναι, για να ολοκληρωθεί. Η τέλεια. Λοιπόν, μπορείτε να μα πείτε τι δεδομένα έχουμε αυτή τη στιγμή. Έτσι, επίσημα να μα το πείτε. Τι, ε, ε, τι, μπορούμε να θεωρούμε δεδομένο. Πού έχουμε κατα... τι έχουμε συμφωνήσει. Ναι. Θα τα πω και τα δυο. Πρώτα για το σχόλιο ε, ως ω προ του δημοσιογράφου. Κοιτάξτε, εντάξει, εγώ να καταλάβω ότι είναι δύσκολα τα θέματα για να τα κατανοούν όλοι. Και εκεί μπορεί να γίνονται και παρανοήσει και να χρήσιμο να λύνονται αυτά τα προβλήματα και οι παραξηγήσει. Αυτό είναι καλόπιστο καλό πιστο σφάλμα εκ μέρου του δημοσιογράφου. Ναι. Δεν μπορεί να ξέρουν ναι. όλοι, δεν είναι ειδικοί. Αλλά άκουγα χθε δύο ειδήσεων του εννέα από μεγάλο ιδιωτικό κανάλι την εκφωνήτρια να λέει ότι ο υφυπουργό εργασία τόνισε. Αυτό λέξει, λέω αυτά που είπε ότι τα προνοιακά επιδόματα και το ΕΦΑΠΑΞ δεν ανήκουν στον χώρο των κύριων συντάξεων και επομένως θα δραστικούν, θα, θα περικοπούν δραστικά. δραστικά. Αυτό περίπου είπε. Το νόημα το αποδίδω απόλυτα ναι, ορθά ναι. και άδειασε τον Υπουργό. Αυτό είναι η είδηση. Η δημοσιογραφία σε αυτές τις περιπτώσει χάνει την ψυχή τη. Αν δεχτούμε ότι. Η ψυχή τη είναι η άλλη. Αν δεν υπάρχει άλλη. Θέλω να, να, να Όχι, εγώ, εγώ, ήμουνα, εγώ ήμουνα στο εμπορικό βιομηχανικό επιμελητήριο το Ελληνοαμερικανικό χθε. Ναι. Και εκείνο που είπα είναι ότι ε, εξήγησα και στου ευρωβουλευτέ όλων των περίγων τη Ευρωβουλή που χθε συναντήθηκαν μαζί μου ότι η διαπραγμάτευση εμποδίζεται και έτσι απαντώ και στο επόμενο σχέδιο ναι. τη ερώτησή σα, διότι δεν αντιμετωπίζουν τη χώρα μας με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουν τις δικές τους χώρες εκείνοι που εκπροσωπούν το σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωση. Ένωσης. Παράδειγμα. Ποιο τα δηλαδή προνοιακά είναι που επιδόματα. Το σκληρό πυρήνα. Για, για ποιου αναφέρεστε να μην ε, μπερδευόμαστε. Ε, οι οι, οι μεγάλε δυνάμει μέσα στο Eurogroup και κυρίω των διαστέσεων των νομισματικών είναι που βάζει τα προβλήματα. Ναι. Θα τα εξηγήσω. Ναι. μου. Να μην υπάρχει πάξο. Ε, Πάντω, αν η δημοσιογραφία χάνει την ψυχή τη. Θα σα πω. Ε, 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 όταν η κάτι πολιτική, που δεν είπα... Φανταστείτε η πολιτική πόσο έχει χάσει την ψυχή mm -hmm. τη. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό να το κουβεντιάσουμε μετά. Και, και η πολιτική χάνει την ψυχή ναι. τη. Λοιπόν, ε, και λάθη μπορεί να γίνονται από όλε τι πλευρέ. Βοηθήστε μα σήμερα να ξεκαθαρίσουμε, να μην ξαναπούμε ανακρίβεια. Πετε μα τι θα Να Δεν το απέδωσα σε εσά αυτό. Δεν πειράζει. Είπα ένα παράδειγμα. Ε, άμα πάτε στην κλωσική, ε, θα αποδώσετε σε μα άλλα. Ναι. <laughs> <αυτό που, laughs> ε, κοιτάξτε, πρέπει να συμφωνήσουμε σε ένα θέμα. Σωστό. Ότι η δημοσιογραφία πρέπει να λέει ακριβώ τι ειδήσει όπω mm. γίνονται. Mm. Όχι yeah. να ερμηνεύονται σε μια κατεύθυνση που πού, αλλάζει πού, τον τρόπο. Λοιπόν, Έλεγα λοιπόν στου ευρωβουλευτέ mm. ότι ε, στην Ελλάδα το ε, ύψο των συντάξεων έχει μειωθεί κατά 3 δισεκατομμύρια περίπου στα τελευταία ε, 4-5 mm. χρόνια. Mm. Αντιθέτω. Δηλαδή, έχουμε περίπου 7.900 ευρώ το μέσο ύψο ετήσιων συντάξεων ενό ατόμου στην Ελλάδα, 17.900 στη Γερμανία. Και αυτό έχει συμβεί. 7 με 17. 17.900 στη Γερμανία, ο μέσο όρο μια σύνταξη, 7.900 στην Ελλάδα. Ναι. Οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ω κανόνα λειτουργία του μέσα στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση τι συνθήκε. Οι συνθήκε μιλάνε για σύγκληση. Αυτή η σύγκληση εδώ δεν υπάρχει. Εντάξει, εδώ πάμε για απόψη. Είμαστε να αναπτύσσετε τώρα τα επιχειρήματα που λέτε στου Τροϊκανού. Και με το δίκιο μα η χώρα ας πούμε, αυτή προσπαθεί να αποφύγει... Λέω επιχειρήματα που πρέπει Έχει. να κατανοήσουμε όλοι. Σα καταλαβαίνω. Πρέπει όμω αυτά εμείς τα επιχειρήματα λέτε, να τα, γίνουν. Θέλουμε αν υπομονούμε να μάθουμε ειδήσει. Ναι. Για να μην ξανά Αυτό. κατηγορηθούμε ότι λέμε ανακριτικά. Ωραία, τα, 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 αυτά που λέω εδώ και τα ακούει ο ελληνικό λαό είναι δύναμη που δίνουν στον καθέναν να μπορεί πραγματικά να εκφωνήσει τέτοιο λόγο. Να εκφέρει τέτοιο λόγο, είτε είναι δημοσιογράφο, είτε εκπρόσωπο μαζικών φορέων, ναι. είτε είναι ο κάθε πολίτη, για το δίκαιο τη ναι, χώρα και εμφανώς. για τον αγώνα που κάνει η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουμε δίκιο. Αυτό το, αποτέλεσμα ακούω, όμως αυτό το αποτέλεσμα είναι αυτό που ακούω και το είπατε και πριν εισέλθω στο στούντιο, mm -hmm. ότι αλλάζουν τα πράγματα από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία ζητάει εκλογέ τώρα, και αυτό δεν αλλάζει, που σημαίνει πρακτικά ότι. Σε μια κρίσιμη στιγμή της διαπραγμάτευσης που πρέπει να έχουμε συμφωνία ακόμα ακόμα και πριν τις 16 Απριλίου που θα γίνει το Eurogroup, η αξιωματική αντιπολίτευση βάζει θέμα μη συμφωνίας. Αντικειμενικά και πρακτικά. Εφόσον ζητά εκλογές. Φυσικά. <σχ> ναι. Μη να. συμφωνίας. Και βάζει πλάτη σε εκείνου που δεν θέλουν συμφωνία για τη χώρα είναι το δυνατή. Εντάξει, Εντάξει, δεν μπορεί να, να τι προκαλέσει εκλογέ όμω. Τη ζήτησε, αλλά δεν μπορεί να τι προκαλέσει. Ναι, αλλά κοιτάξτε τι ανάγχωμα δημιουργεί σε μια προσπάθεια στην κρίσιμη στιγμή. Αυτή είναι η υπεύθυνη θέση τη εξωματική αντιπολίτευση. Είναι εθνική η προσπάθεια. Ε, δεν είναι ενό μόνο. Κύριε Πετρόπουλε, έχει... να ξεκινήσουμε από τα βασικά αυτό που είπατε. Θα έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία μέχρι τι 16 Απριλίου. Θα έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί, διότι έχουμε κάνει τα πάντα. Και αυτό που εξηγούσα πριν. Όχι, εσείς που ουξιστικό. ξέρετε, που ήσασταν στον πυρήνα, το είπαμε. Θα ολοκληρωθεί, θα έχει ολοκληρωθεί. Ο Κοστέλο χθε είπε ότι μέχρι τέλο του μηνό θα έχουν ολοκληρωθεί τα, τα θέματα. Θα έπρεπε Η ήδη. Τη γνώμη σα, λέω, πια είναι. Λέω ότι θα έπρεπε ήδη να έχει ολοκληρωθεί. Μα το θα θα έπρεπε, έπρεπε, σε τι ποσοστό έχουμε συμφωνήσει Το θα, 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 θα έπρεπε, έχει σχέση με τα νούμερα. Επειδή αυτό. νούμερα κοιτάζουν. Ναι. Νούμερα κοιτάζουν. Εμεί έχουμε ένα ποσοστό να εμφανίζεται στα 17% το ΑΕΠ να αναλώνεται σε, σε, σε συντάξει. Ενώ η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Διότι αν υπολογίσουμε. Ούτε σε αυτό έχουμε συμφωνήσει. Ποια είναι η πραγματικότητα. Άλλο, εμεί έχουμε το δίκιο μα, εμεί λέμε ότι δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Αυτοί το έχουν δεχτεί αυτό. Λέμε λοιπόν, και αυτό ήταν το θέμα που έθιξα και πριν, ότι τα προνοιακά επιδόματα, τα εφάπαξ και τα λοιπά, δεν μπορούν να θεωρούνται ότι είναι συνταξιδοτική δαπάνη και να mm -hmm. συμπεριλαμβάνεται να... στη 17, στο 17%. Mm -hmm. Επομένω, είμαστε στο 14% το οποίο ζητούσαν αυτή στη χώρα ενα... του δεν τα το μετράνε. Στη χώρα του δεν μετράνε. Η συνταξιδοτική δαπάνη για του δημοσίου υπαλλήλου στη Γερμανία δεν υπολογίζεται στην... στο άθισμα του ΑΕΠ ω δαπάνη. Αλλά το 17 που λέμε εμεί δεν είναι. Αυτό εξήγησα. Α, α, ναι. ότι είναι όμω είναι, αρθρωτικό αυτό να το καταλάβει. Έχουμε... Ναι, το έχουν δεχτεί αυτό. Ο κ. Τόμψεν. Το έχουν καταλάβει. Το Το έχουν δεχτεί. Το έχουν καταλάβει. Θα το δεχτούν ε, όταν το συμφωνήσουν. το έχουν δεχτεί. Μα το ξέρετε πώ γίνεται αυτό. Ναι. Όταν Γιατί υπογράφεται. Μέσα σε μια εβδομάδα, μ, δεν μα δε... ξέρετε πώ γίνεται η πολιτική ναι. διαπραγμάτευση και είναι πολύ ουσιαστική. Εγώ απαντώ επακριβώ. Όταν θα υπογράψουν, θα το έχουν δεχτεί. Φυσικά και το έχουν δεχτεί ουσιαστικά ναι. πάρα πολλοί από του συνομιλητέ μα. Αυτό το έχουμε πει πολλέ φορέ. Δεν είναι η στάση όλων μέσα στη διαπραγμάτευση. Ναι. Και θέλουμε και τα κόμματα τη αξιωματική αντιπολίτευση να στηρίξουν τι δικέ μα θέσει. Τι θέσει που υποστηρίζουν και άλλε στην Έχω Ευρώπη. Έχω την εντύπωση ότι είμαστε στην τελική ευθεία, κύριε Πετρόπουλε, έτσι δεν είναι. Είμαστε στην τελική ευθεία. Θα έπρεπε ευθεία. ήδη να έχουμε συμφωνήσει. Θα έπρεπε ήδη να έχουμε συμφωνήσει. Μπορείτε να μα πείτε πάλι να επανέλθω στην ερώτηση. Τι έχουμε δεχτεί για να ξέρουμε. Τι, τι μπορούμε να πούμε εμεί στον ελληνικό λαό τώρα σήμερα ότι τουλάχιστον αυτά τα έχουμε δεχτεί, έχουμε συμφωνήσει, θα γίνει έχουμε αυτό. Παιδιά, Δυσάρεστο, εθνική... ξεδυσάρεστο, θα γίνει αυτό. Εθνική Μπορείτε κάτι να μα πείτε. Εθνική σύνταξη 384 ευρώ. 384 και αυτά είναι συμφωνημένα. Ε, το έχουν δεχτεί το 384 ναι. ευρώ ω εθνική σύνταξη. Ναι. Υπάρχουν κάποιε αντιρρήσει και κατά πόσο θα πρέπει να δίνεται ακέραιο αυτό το ποσό. Ε, το αυτό είναι θέμα. και εδώ. Α, ε, τα 20 χρόνια θα παίρνουν 384, τα 15 χρόνια. Όλα είναι θέμα. Ε, λέω για το που υπάρχουν κάποιε αντιρρήσει. Εγώ δεν λέω. και ναι, ναι. Εκεί... είναι δικέ μα θέσει. Ναι. Και σε αυτό που λέμε εμεί, συμφωνούν και πολλέ πλευρέ μέσα στην διαπραγμάτευση. Άρα 384 με συμφωνήσει. Υπάρχει ένα μάλιστα. θέμα αν στα 15, α, στα 20 α, χρόνια αυτή α πούμε το ίδιο κομμάτι. Στο το τμήμα υπάρχουν ε, οι αντιρρήσει που ειλικρινά σα λέω ποιε είναι. Εκεί υπάρχει ένα ναι. θέμα. Το Κάναμε εμεί κάποια υποχώρηση, και δεχτήκαμε κάποια. κάτι. δεν, κάτι... έχουμε... δεν έχουμε δεχτεί τίποτα ω υποχώρηση. Η διαδικασία συνεχίζεται. Ε, η συζήτηση γίνεται και στα τεχνικά κλιμάκια. Osionο. γίνονται οι υπολογισμοί... Λοιπόν, και... εθνική σύνταξη, και... Και... με μία μικρή, έτσι, αυτό για το αν θα δίνεται ολόκληρη επιφύλαξη για ένα σημείο. Δεύτερον, τα ποσοστά αναπλήρωσης έχουμε συμφωνήσει, έχουμε... υπάρχει κοινό τόπο ή τον το δούλου του για αυτή mm. λένε άλλα. Είμαι πάντα ειλικρινής και θα σας πω mm. ότι η αναλογιστική μελέτη που επικαλέστηκε ο κ. Μητσοτάκη στη Βουλή, mm -hmm. ότι έγινε το 2014, προβλέπει για τον νόμο 3863 του 2010 μείωση των ποσοστών απείρωση συνεχή και αύξηση των ορίων ηλικία. Καταλήγει μάλιστα στα 72. Ε, με, με... Ε, με πολύ ωραία. Θα... λέω, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Μιλάμε για ένα σύστημα κοινωνική ασφάλειας που δεν θα το χρειάζονται οι άνθρωποι. Έτσι, όπω λέμε. 72 και 3 χρόνια να παρασύνταξε 75, καλύτερα. Μέχρι του τάφου ήταν. Επομένω, επομένως, να ξέρουμε όλοι ότι τα ποσοστά αναπήρωση σχετίζονται με, με. την <Στείον> <parabadance> <opposed>. <Στείον> <τ> <τ chemarta> η σφοροδοτική δυνατότητα των πολιτών, των ασφαλισμένων, τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται και τις αποδόσεις που θα έχουμε με το νέο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στο φορέα που οργανώνουμε, διότι και αποβλέπουμε σε τεράστια μείωση δαπανών... Ήταν είναι το ποσοστό, όχι, όχι, όχι. όχι. Τότε πώς λέτε σχετίζονται. Πυσόλεπτο. Το ποσοστό αναπήρωσης πραγματικά ε, αντανακλά περιόδους ασφάλισης και κατά τα τελευταία έτη είναι μεγαλύτερο το ποσοστό στα ενδιάμεσα είναι κάπως καλύτερο και στα πρώτα-πρώτα, επειδή έχουμε πρόβλημα ανεργία και μικρά εισοδήματα συνταξιδωτικά, είναι πράγματι αυξημένα. Δεν είναι ίδιο το ποσοστό αναπήρρρωση για κάθε περίπτωση, γιατί αυτό σχετίζεται με την, με την πολιτική δική μα απόφαση να ενισχύσουμε χαμηλά εισοδήματα, να έχουμε ένα επίπεδο αξιοπρεπού σύνταξη. Το ακούω από πολλού και από συναδέλφου να λένε γιατί πρέπει να προστατεύουμε συντάξει που είναι πάρα πολύ ψηλά. Αυτό είναι ένα θέμα. Πραγματικά. Ναι, Κάποιο. Ναι, αλλά και ο άλλο που έχει δουλέψει 40 έχει... Συμφωνώ. Να, να μην φτάσουμε α. στο σημείο όμω. Ε, να υπάρχει... μην μας... στο σημείο να λείψει το κίνδυνο. Συμφωνώ απολύτω. Ναι. Ε, και πρέπει να υπάρχει ένα στοιχείο ανταποδοτικότητα. Ναι. Και βεβαίω αυτό που έχει καταβάλει πάρα πολλέ εισφορέ να έχει ένα αντάλλαγμα αντίστοιχο τη φοροδοτική του συνδρομή. Ναι. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια τέτοια λογική και δίκαιη σχέση ανταποδοτικότητα και αυτό φροντίζουμε να εκεί, εκεί έχουμε συμφωνήσει, ή υπάρχουν διαφορέ στα ποσοστά και να πούμε. Υπάρχουν διαφορέ προφανώ. Εμεί περιμένουμε στη δική μα. Ακόμα θα γεφυρωθούν, κύριε Υπουργέ. Μα, ε, θα, ε, 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 θα γεφυρωθούν ε, κοινή... με κοινή λογική, πιστεύω θα επικρατήσει. Τώρα να σα πω, υπάρχει ένα θέμα για αυτού που έχουν 15 χρόνια ένσημα και φοβούνται ότι ξαφνικά το 2015 θα γίνει 20 και δεν μπορούσαν να πάρουν σύνταξη. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση εμεί να δεχτούμε τέτοιου είδου προσδιορισμού ορίων ηλικία σε συνθήκε μάλιστα τέτοια ανεργία. Το έχουν ζητήσει αυτοί. Άλλο τι δεν δεχόμαστε εμεί. Το έχουν απαιτήσει. Κοιτάξτε, ε, είναι γνωστό ότι ε, ε, κάποιοι μέσα στον χώρο ε, που διαπραγματευόμαστε και αυτό είναι κυρίως το Διεθνέ το Νομισματικό Ταμείο, εκφύσεω και, και εκλογική. Να λένε η ιδιωτική ασφάλιση να συμπληρώσει αυτά που δεν μπορεί η κοινωνική. Και λέει, α το κάνει η ιδιωτική ασφάλιση. Κάποιοι λένε και το άλλο. Καθένα να παίρνει τη σύνταξη Μάλιστα. που αναλογεί για ε, Υπουργέ ε, ε... 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 Συγγνώμη αν είναι απλοϊκή η ερώτηση, αλλά εγώ θα σα την κάνω για να καταλάβει και ο κόσμο τι συζητάμε. Υπάρχει σήμερα ο πατέρα σα, η μάνα σα, ο... Ο... ο, θείος θείο σα, δεν ξέρω α πούμε, παίρνει. Το στρογγυλεύω απλώ για να σε νοηθούμε. Ένα χιλιάρικο κύρια επικουρική σύνταξη. Εσεί μπορείτε να εγγυηθείτε και να δεσμευτείτε ότι μετά από δύο μήνε θα συνεχίσει να παίρνει χιλιάρικο στο τέλο του μηνό. ξαναλέω τα δεδομένα. Κύρια σύνταξη δεν ξέρω πόσο <coughs> είναι. 800 και 200 επικουρική παίρνει πάντω ένα χιλιάρικο. Ο θείο σα. Ο θείο μου. <coughs> η μάνα του, του Δημήτρη. Μπορείτε να εγγυηθείτε ότι θα παίρνει τα χίλια ευρώ. Και δεν θα του τα κόψουν είτε μέσω του φορολογικού νομοσχεδίου, με τα φορολόγητα και τα, <coughs> τα, τα, τα διάφορα κόλπα, Είτε με τι εισφορέ, με το ασφαλιστικό που εσεί διαπραγματεύεστε. Διά, θα συνεχίσει να παίρνει χίλια ευρώ. Από το ασφαλιστικό που εμεί έχουμε σχεδιάσει, είναι απολύτω εγγυημένη αυτή και ασφαλή αυτή η παροχή. Από την άποψη τη οικονομική εξέλιξη, το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η ζωή όλων μα εξαρτάται από την ανάπτυξη την οποία θα πετύχουμε. Και η ανάπτυξη που θα πετύχουμε από την πλευρά του ΟΣΑ και τον Γενικό Διευθυντή του ΟΣΑ που επισκέφθηκε τη χώρα μα πριν δύο εβδομάδε. Ε, Σταθμίζεται ως καλή, σε μια καλή πορεία και με προοπτικέ καλύτερων αποτελεσμάτων. Ναι. επομένως δεν υπάρχει το κίνδυνο να υπάρξει μείωση τη συντάξη. Έτσι, το φορολογικό δεν, δεν αγγιάσε και, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και αρμοδιότητα. Το φορολογικό ναι. είναι ναι. συμφωνημένο στο νόμο 4336 του Αυγούστου και ψηφισμένο όσο αφορά τι παραμέτρου. Άρα λοιπόν, πάνω σε τα που σα ανέφερα, ούτε οι επικουρικέ κινδυνεύουνε. Γιατί υπάρχει μια αίσθηση ότι ναι, δεν δίνετε τη μάχη με τι κυρίε. Να μην πειραχτούν, αλλά με τι επικουρικέ δεν βάζετε και το χέρι στη φωτιά. Οι επικουρικέ έχουν το, την ιδιαιτερότητα να καταβάλλονται με βάση τα αποθεματικά που διαμορφώνονται. Ναι. Επομένω, ε, εκεί θα υπάρξουν θετικέ επενέργειε από το νέο τρόπο διαχείριση των αποθεματικών θα φροντίσουμε να υπάρξει η καλύτερη δυνατή απόδοση. Και μέσα από τη νέα δομή του συστήματο θα εξοικονοηθούν τα διαπίδα, για να μην μειωθούν. αλλά νομιώσεις. τότε πώ βασίζεται, πού, πού βασίζεται η σιγουριά σα, Ότι το είχαμε ότι η ξένη α πούμε, ότι τη δική μου δετζή, ε, θα συνεχίσει να παίρνει τα χίλια ευρώ. Θα εξασφαλίσουμε το ελάχιστο τουλάχιστον όριο ασφαλεία. Το οποίο πλέον είναι τα χίλια αυτό που θα αποφασίσουμε και θα καταλήξουμε μετά τη διαπραγμάτευση. Αυτό, αυτό το περίφημο 1300 που μπήκε ο πύχη εκ, εκ, των πραγμάτων και μετά από τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, του, του Πρωθυπουργού, το 1300 ισχύει, δηλαδή. Και Έχω... αν, στο παράδειγμα που σα ανέφερα ήταν 1400 τα ευρώ για μια σύνταξη, θα ίσχυε επίση η σιγουριά ότι δεν θα μειωθεί. Έχω ξαναπεί ότι στα 1500 ευρώ συνολική σύνταξη είναι περίπου το 82-85% των Ελλήνων. Ναι. Επομένω, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργό. Για μεικτά λέμε. Ναι. Όχι. Α πούμε ότι είναι καθαρά. μπορεί να είναι και μεικτά, να μην κάνω λάθο. Να καθαρά δεν λάθο. Μπορεί να κάνω λάθο, να μην πω. αυτό που είπε ο Πρωθυπουργό δεν είναι αυτό που θέλουμε εμεί να κάνουμε. Είναι, σχετίζεται με το ότι ήδη οι συντάξει έχουν διαμορφωθεί σε ένα τέτοιο ύψο που δεν μπορούμε άλλο να μειώνουμε. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργό. Το όριο φτώχεια έχει υπερπηδηθεί εδώ και κάποια χρόνια. Χρόνια στη, στη χώρα, σε, ό, σε επίπεδα που δεν επιτρέπεται από τι συνθήκε τη Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεπεραστούν. Επομένω, είναι θέμα για το ευρωπαϊκό συνθηκό να μην πάμε σε μειώσει κάτω από ορισμένα όρια. Μου, Αυτή την έννοια είχε ναι. και όχι από την άποψη των προθέσεων τη κυβέρνηση να βάλει τη σύνταξη ένα ισχύει. Λέτε λοιπόν ότι αυτό ο οποίο παίρνει ένα χιλιάρικο σύνταξη επικουρική και κύρια εγγυάστε εσεί ότι κατά βάση, να πούμε, λέτε, θα δούμε τι αναλογιστικέ στι επικουρικέ, αλλά κατά βάση αυτά θα παίρνει και μετά από δύο μήνε. Αυτού που θα κάνουν. Εγώ δεν παίρνω σε νούμερα, είπατε ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, εγώ, το εγώ, ποιο... ναι, ναι, ναι όχι, δεν το είπα. Για την κατανόηση υπάρχει κατά... υπάρχει Ω, ως και την κατανόηση και την κατανόηση Εγώ δεν πάω. Και θα ήταν, Όχι, ένα Δεν θα ήταν σοβαρό εκ μέρου μου να μιλάω σε νούμερα που θα δημορφωθούν μέσα από μια εξέλιξη που του ίδιου ο Δήμαρχο. Το χιλιάρικο δεν μπαίνει σε νούμερα, είναι βασική γραμμή, η κόκκινη γραμμή σα. Δεν είπαμε για χιλιάρικο. Ασφαλώ δεν είπα είπαμε. Είπαμε χιλιάδικο. για πολύ παραπάνω. Επομένω, να μην πούμε νούμερα. Μα είναι παράδειγμα αυτό. Δεν σα λέω ότι από τα 1200 θα μειωθεί. Δεν πάμε. να πει ο του Πετρόπουλο είπε μέχρι χίλια. Γιατί το αποκλείεται. Σε κάθε περίπτωση. Να λένε ότι ο Πετρόπουλο είπε χίλια ευρώ, εσύ δεν ξέρει. Δεν θα πω λοιπόν. Είπα χίλιε φορέ ότι είναι παράδειγμα. Δεν θα πω νούμερα. Συνεχίζω στο παράδειγμα. Χωρί νούμερα. Η πολιτική μα απόφαση είναι να μην υπάρξουν μειώσει. Να μην υπάρξουν μειώσει πουθενά, αν είναι δυνατόν. Αυτή είναι η πολιτική δική σα απόφαση. Είναι και τη Τρόικα. Τη κυβέρνηση είναι η απόφαση. Ναι, ναι. Τη κυβέρνηση εννοώ. Ε, είναι ε, και εκ... της Αλλά, αλλά. Διαπραγμάτευση γίνεται. Θα, 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 είχαμε συμφωνήσει από την αρχή. Αλλά επειδή οι επικουρικέ συντάξει αποτελούν τη συ, συνισταμένη των αποθεματικών που είναι διαθέσιμε στα επικουρικά ταμεία και δεν συνεισφέρει. Να. Η πολιτεία, εγγυάται η πολιτεία την ύπαρξή του με την έννοια το ότι θα υπάρχει να καταβάλλεται με όρου ισονομία και δικαιοσύνη. Αλλά το ύψος; Είναι διαφορετικό το θέμα. Το, το ύψο σχετίζεται με το ότι χρήματα έχει να δώσει. Αυτό Εντάει. υπήρχε πάντα. Σε όλα τα επικουρικά ταμεία, τα οποία στο μεγαλύτερο μέρο του ήταν ιδιωτική προέλευση. Κάποια στιγμή έγιναν δημόσια με το ΙΚΑΕΤ από το 1977 και μετά. Και μετά το 1992 άρχισε να διαμορφώνει. Δηλαδή, επειδή λοιπόν, μιλάμε ω τώρα για. Αυτούς Αλλά που είναι βάσει τα τι έχουνε. Δεν μπορούμε να κάνουμε διχάματα. Λοιπόν, και, και, και έχουμε πει ένα, ε, να υπάρξει μια αύξηση τη εισφορά για να απο, αποτρέψουμε... Το 1%, 1,5%. Αν το δεχτεί θα είχαμε ήδη συμφωνήσει. Αλλά ακόμα και εκεί είμαστε και υπό. Εκεί βεβαίω υπάρχει. Γιατί, γιατί υπήρχαν Ελλάδα... πληροφορίε ότι το δεύτερο η αξιωματική αντιπολίτευση φωνάζει ναι. εναντίον αυτού του μέτρου. Φωνάς. Μέσα στη χώρα έχουμε ναι. τον αντίπαλο. Εντάξει, σου λέει θα κλείσουν, θα αυξηθούν οι άνεργοι. 3,9 ήταν πριν τέσσερα χρόνια και είπαμε να αυξηθεί κατά 1,5% τώρα. Τι έγινε, ε, δηλαδή, είναι όταν μία... μειώθηκε κατά 39, αυξήθηκαν οι επιχειρήσει, μειώθηκε η ανεργία. Δεν ξέρω, άλλο. λέει τα... μπορεί να λέει? συγκρατήθηκαν κάποιε απολύσει. Μπορεί να ήταν χειρότερα αλλιώ. λέει. Λοιπόν. Η ύφεση που επετεύχθη με αυτό το δυστύχημα που συνέβη στη χώρα από το 10 και μετά, είναι τέτοια που κανεί δεν μπορεί να μιλάει ακόμα για επιτυχία των προηγούμενων μέτρων. Και γι' αυτό τον λόγο δεν πρέπει εμεί λοιπόν, να πάμε... δεχτούμε ω χώρα όλε οι δυνάμεις πολιτικέ δεν πρέπει να δεχτούμε σε καμία περίπτωση σφαγιασμό των συντάξεων, μείωση ακόμα μεγαλύτερο τη δυνατότητα των Ελλήνων να μπορούν να ζουν. Ερώτηση. Α πούμε, α το χιλιάρικο, χωρί αριθμό. Εσεί εγγυάστε και λέτε ότι αυτοί που παίρνουν τη σύνταξη θα συνεχίσουν <μμ>. να παίρνουν αυτή τη σύνταξη. Αυτό ο οποίο θα κάνει αίτηση <μ. αύριο το πρωί για σύνταξη. Στο χιλιάρικο, πόσο λιγότερο θα πάρει. Με τα ίδια δεδομένα, έτσι. Το φέρετε γύρω-γύρω το. Α το Στα ίδια δεδομένα. Κανένα πόσο... Στα δύο χιλιάρικα. Κανένα Στα δύο για κανένα ποσό θα μιλήσω. Ναι. Ναι. Ποσοστό. Δεν θα πω καθόλου νούμερα. Αυτό που έχουμε δώσει ω σχέδιο στη συζήτηση είναι αρκετά κατατοπιστικό για όποιον ξέρει να διαβάζει και για του Έλληνε πολίτε έχουμε πει κατ' επανάληψη τι είναι αυτό που... για το οποίο εμεί παλεύουμε. Είμαστε σε διαδικασία διαπραγμάτευση ακόμα. Mm -hmm. Μα λένε να συμφωνήσουμε από πέρυσι σε όρου που δεν πρέπει να δεχτούμε, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μα να πείσουμε όλου του Έλληνε να, να εντάξει, στηρίξουν εντάξει, την του. και ε, τα πολιτικά κόμματα είχα τα οποία εντύπωση, θέλουν εκλογέ. Είχα την εντύπωση ότι ενώ ξεκίνησαν οι, το κουαρτέτο, τώρα δεν ξέρω, εσφάζονται και μεταξύ του εκεί μέσα. Α πούμε, αλλά λέω ρε και άλλο, ο άλλο. ότι είχαν συμφωνήσει εν τέλει στην αύξηση, έστω ε, στο, ε, στο 1% αύξηση των εισφορών. Τώρα μα λέτε ότι μάλλον ακόμα δεν έχουν συμφωνήσει. Δεν έχει καταλήξει η διαπραγμάτευση στα ζητήματα αυτά. Εσύ, όμως, αλλά όπω μα τα λέτε όλα, ναι. Τα 384 είναι. μέχρι να μπει η υπόγραφη, συζητάμε όλα τα θέματα. Τα συζητάτε ακόμα όλα. Τα 384 όλα. ευρώ τα έχουν αποδεχθεί. Ναι. Έπα. Ε, όλα τα έχω πει. Τα ε, 384, ε, ε, να, ναι. να, ναι. να Η διαπραγμάτευση. να κάνουμε. Yeah, να κάνουμε, προσπαθείτε σε ναι. θέματα που δεν θα πω όμω. Ε, τα, τα θέματα τη διαπραγμάτευση είναι σοβαρά. Για να τα αναλώνω σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Το καταλαβαίνετε. <σκοπό> δεν τάξε. είναι δυνατόν. Δεν διαπραγμάτευση να πούμε, να πούμε να τίποτα γίνεται... να Πούμε κάποια <σκοπό> <καμία σκοπό> ιστορία <σκοπό> από τη ζωή <σκοπό> <σκοπό> μα. Ναι. <σκοπό> άμα <σκοπό> δεν συζητήσουμε <σκοπό> δε δε για αυτά, για ποια δεν είναι. Εσεί τι φαντάζεστε, ότι από την πλευρά των διαπραγματευτών τη άλλη όχθη μα λένε όλα όσα πρόκειται να κάνουν και θέλουν. Επομένω, τι, όχι, δεν Επομένως, τι αυτό. θέλετε ε, να ε, κάνω, Εγώ. Συμφωνώ, να πάω ε, γυμνό στη διαπραγμάτευση, να ε, όλα μου τα θέλω, όπλα παραγωγμένα. Θέλω να μου πείτε, αν μπορείτε να εγγυηθείτε από την υπεύθυνη θέση, θα, θα κάνω μια προσπάθεια ακόμα στην ερώτηση, συνεπώ την ερώτηση του Δημήτρη. Το, ο θείο μου, α το πούμε. Προσπαθήστε να πείσετε το Μιτσοτάκι και Πέντε. τα άλλα κόμματα να βάλουν πλάτη στην προσπάθεια αυτή που πρέπει να τελειώσει. Αυτό να κάνετε. <laughs> Εμά τα ακούσε ο Μιτζοτάκη. Τώρα ε, εμάς εμάς τσιγλάτε, να μα Εάν πιέζετε. είχατε συμπεριφερθεί, εάν κάνατε εσείς αυτό που λέτε στο το τώρα το είχατε κάνει τότε με το Σαμαράτα, είχε κλείσει τότε η διαπραγμάτευση. Αν είναι δυνατόν να συμφωνούσαμε σε όρου που καταστήθηκε η κατηφόρα. Εμεί μιλάμε για μια ανάκαμψη και προσπάθεια να σταματήσουμε την κατηφόρα. Mm. Σε τι Πετρόλη. να συμφωνούσαμε. Σε λίγο θα μα πείτε ότι φταίει η αντιπολίτευση εάν δεν τα καταφέρετε στη διαπραγμάτευση. Εσεί τι φαντάζεστε χωρίς. δηλαδή, ότι δεν συμβάλλει και ένα λαό στην προσπάθεια μιας κυβέρνησης. Τι Λέω, εάν, εάν μας? κάτι δεν πάει καλά και αναγκαστείτε να πείτε πάλι η θα πείτε ότι θέλει η αντιπολίτευση και δεν είναι σωστό. Είπα ότι δεν βοηθάει την προσπάθειά μα. Η να, θέση τη αντιπολίτευση τώρα είναι. Να κάνουμε εγκολίες. μια προσπάθεια ακόμα παρότι εσεί. Λέτε... Αυτό είναι αποφυγή ευθύνη και κάτι χειρότερο. Υπονόμεση τη προσπάθεια. Κύριε Πετρόπουλε, ε, ο, ο άνθρωπο ο οποίο βγήκε προχτέ στη σύνταξη παίρνει ένα αλφα ποσόν. Για να μην πούμε νούμερα, γιατί πραγματικά yeah. μπορεί να σα αδικήσει κάποιο ε, να παραερμηνεύσει. οπότε δεν λέμε νούμερα. Ο άνθρωπο που βγήκε προχθέ στη λοιπόν, σύνταξη παίρνει ένα αλφα ποσό. Και μιλάω ω ένα άνθρωπο που τα ξέρει τα εργατικά, δεν, είναι, δεν τα ξέρει τα ασφαλιστικά. Ο άνθρωπο που θα βγει σύνταξη σε δύο μήνε, με ακριβώ τα ίδια δεδομένα, της, την μετά ίδια ασφαλιστική ιστορία. ιστορία και αυτά, πόσο περίπου τι εκατό θα παίρνει λιγότερο, ή δεν θα παίρνει, θα παίρνει τα ίδια που πήρε με αυτόν που πήρε σήμερα στη σύνταξη. Κάποιοι θα παίρνουν τα ίδια, κάποιοι θα παίρνουν και περισσότερα. Η υψηλά ε, ποσά συνταξιδότηση δεν θα είναι ίδια όπω και τώρα. Αλλά αυτό είναι. Το υψηλά είναι υποκειμενικό. Πάλι τώρα θα... τώρα θα, πούμε νούμερο. Τι σημαίνει υψηλά. Mm. Το 1300 είναι ψηλό. Συνηθίζεται τελευταία πολύ διάφοροι πολιτική να λένε mm. Είδα χθε ένα και μου είπε αυτό. Και... Αυτό ναι, ναι ο Λεβέντη το έκανε. Ο ο... Α, 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 πάντα τον λέει και εκείνεις. ο Θεοδωράκη, κάποιο που του είπε, φτιάχνει mm. ένα εσάς σχέδιο και απαντά και μόνο του, ανάλογα με το τι θέλει να απαντήσει. αυτό που μου λέει ο κόσμο όμω είναι ότι δεν είναι δυνατόν αντί να ενισχύουμε του νέου ανθρώπου, αυτού που δουλεύουν, στην ισοδηματική του ικανότητα, γιατί αυτό είναι κίνητρο παραγωγικό, κρατάμε ψηλά τη συντάξει των γονέων του, οι οποίοι δίνουν τα, από τη σύνταξη τα λεφτά στα παιδιά. Και αυτό δεν είναι λογικό. Ναι. Σωστό μου είναι αυτό Ναι, δεν είναι λογικό, μου λένε. Το υιοθετήσατε αυτό που σα λένε. Εμεί λέμε είναι θέμα πολιτική απόφαση. Να μην πηγαίνουμε να κουρεύουμε το δέντρο από την κορυφή γιατί δεν θα αναπτυχθεί ποτέ. Αν αυτό που θα κάνουμε είναι να, να, να κόψουμε πάλι συντάξει, είναι ένα λάθο μήνυμα για το ρόλο τη κοινωνική ασφάλιση και για το πρόβλημα που έχει η χώρα. Αυτό είναι το θέμα μα. Είναι πολιτικό θέμα. Δεν είναι λογιστικό ζήτημα να αποτιμήσουμε τι είναι αυτό που πρέπει να κόψουμε, αλλά το θέμα μα είναι τι θα ενισχύσουμε. Επομένω, δεν μπορεί να μα ρωτούν όλοι αντιφατικά λέγοντα πράγματα τι θα κάνετε με τούτο και τι με το άλλο. Γιατί από παντού φυλαγμένοι μα την έχουν. Υτάξεις, και υπάρχει. να μην κόψουμε συντάξει και να κόψουμε συντάξει. Σας... Πάντω μπορώ να. Ε, συγγνώμη, ναι. ε, την αίσθηση λέω για να ε, τη λέω μπροστά στον Υπουργό. ότι Εγώ ε, 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 αυτό που καταλαβαίνω από αυτά που λέει ο κ. Πετρόπουλος με εντυμότητα και με ειλικρίνεια. Ναι. Είναι ότι τίποτα δεν είναι. Όλα πολλά νηχτά, πιο ανοιχτά. Δεν έχουν συμφωνηθεί. Είναι συμφωνήστε. όλα ανοιχτά. δεν έχουν συμφωνηθεί. Είναι δυνατόν με τόση συζήτηση που έχει γίνει και ανταλλαγή στοιχείων να είναι όλα ανοιχτά. Δεν έχουν συμφωνηθεί. Από την άποψη αυτή και μόνο. Ε, μπορεί Ωραία. να πει κανεί. Τι, τι πιθανότητα έχουμε με 384 εθνική σύνταξη ε, να είναι στην 20η αιτία και στη 15 η αιτία να είμαστε 345. Δεν ξέρω πώ γίνει αυτό το ποσοστό. Μήπω είναι και μειωμένο το ποσοστό. Έτσι βγάζουν, βγάζουν κάποιε μελέτε. <laughs> <Ξέρω, laughs> έτσι λένε πιο δεν, δεν ξέρω τι είναι μελέτε που λένε αυτά τα πράγματα, αλλά μην παίξουμε την κολοκυθία τώρα γιατί τόσο και τόσο. Ναι. Είμαστε σε μια διαπραγμάτευση. Το 34 μα το προσδιορίζει τώρα. αυτό που είπε ο κ. Καρδάκη. Θα προσδιορίσουμε με ένα δίκαιο τρόπο το ύψο των συντάξεων για όλου του Έλληνε. Ισχύει αυτό που έχετε πει ω Υπουργείο ότι ακόμα και για εκείνου που θα πάρουν τώρα σύνταξη από εδώ και πέρα που θα έχουν μια διαφορά. Τι πιο ψηλέ φαντάζομαι συντάξει θα έχουν πει να θα παίρνουν λιγότερα από όσα παίρνει ο διπλανό του που πήρε σήμερα. Ισχύει ότι εν τέλει στο βάθο τη τριετία θα αυξηθούν οι Το έχουμε προβλέψει. Αυτά. Φυσικά το έχουμε προβλέψει. Καταρχήν μετά από τρία έτη με τη νέα αναρωτική μελέτη θα δούμε ξανά τον προσδιορισμό του ύψου των συντάξεων. Είμαστε σε μια πολύ καλή πορεία. Ο ΩΣΑ προβλέπει 2,5%. Μα θέλετε να κερδίσετε χρόνο με αυτή την τριετία. Όχι, μα, α, κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή ναι, Να περάσει πιο εύκολα η μείωση. Όχι, δεν είναι. Είναι μια πρόβλεψη η οποία περιέχεται στη συμφωνία με του δανειστέ ότι θα έχουμε 3% ανάπτυξη ε, μετά από τρία έτη. Αυτό είναι αναμενόμενο. Αν δεν το πετύχουμε αυτό, τότε όλο το πρόγραμμα δεν θα έχει επιτευχθεί. Ε, ναι. συνεπώς, θα πάμε διαβόλου να κάτι. άμα Δεν έχουμε ανάπτυξη. Ε, ε, Εσεί είστε, είστε καλοί δημοσιογράφοι και μιλάτε με πολλού πολιτικού. Ε, μα χωρί ανάπτυξη δεν στέλνετε το Ξέρετε. Γιατί με ρωτάτε εμένα. Ξέρετε ότι όλα εξαρτώνται από την ανάπτυξη που θα πετύχουμε. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρξει τώρα συμφωνία. Τώρα, τώρα. Έπρεπε ήδη να έχει υπάρξει, να σταματήσουν να βάλουν πλάτη εκείνοι που παλεύουν εναντίον τη χώρα και, και τη κυβέρνηση με όσα ζητούν. Ενώ στο ιστορικό. Εκλόγες, χώρας, θα, θα, θα εκλογές. Σε εκλογέ, αυτό σα εκλογεί. Σε επηρεάζει τη διαδρομή. Μέχρι και προχθέ έλεγαν όλοι μαζί να κάνουμε οικουμενική. Και τώρα κάνουμε εκλογέ εν ώψη μια συμφωνία που επίκειται να γίνει. Δεν δε θα σε αυτό, αυτό είναι εχθρική κίνηση yeah. για τη χώρα. Δεν είναι απλό πράγμα. Ναι. Δεν είναι απλό πράγμα. Λοιπόν. Ε, ωραία. Ε, ε, ας ελπίσουμε α και, ας ελπίσουμε ότι. Α ελπίσουμε ότι. Τουλάχιστον νούμερα δεν μα λέτε. Πότε θα τελειώσει κατά την πίστη σα προ το τέλο του μήνα αυτό να περιμένουμε πέν, μεγάλη Παρασκευή. Θα έχουμε ξεπλέξει να φύγουμε. Να κάνουμε Πάσχα. Ναι. Ε, θα κάνουμε Πάσχα με, λοιπόν, με ψηφισμένα. Α, με ψηφισμένα α, α, ναι, ψηφισμένα, για το Ορθόδοξο. Πιστεύω πιστεύω θα πετύχουμε το Ορθόδοξο. Μπορούμε. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Καλημέρα σα.